Η αναμέτρηση Αλμυρού και Ρούβα ξεκίνησε μέσα σε πολύ καλό κλίμα και μια ζεστή αγκαλιά του προπονητή του Αλμυρού Δημήτρη Κόκκινου στον γιο του Νίκο, που αγωνίζεται στην ομάδα της Γέργερης και για πρώτη φορά βρέθηκαν ως αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο. Το πρώτο γκολ στο παιχνίδι ήρθε στο δεύτερο μόλις λεπτό με σουτ του Χρήστου Κουτάντου, με τον Αλμυρό να είναι πολύ καλύτερο στα πρώτα λεπτά και να έχει άλλη μια σημαντική ευκαιρία με τον Κόκκινο, με τον Παπαδάκη να διώχνει σε κόρνερ το διαγώνιο σουτ. Μετά τα πρώτα 25 λεπτά ο Ρούβας ισορρόπησε το παιχνίδι και είχε δύο καλές ευκαιρίες για να το φέρει στα ίσα, με τους Τσατσάκη και Λιδάκη, και το 1-0 να είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο Κουτάντος ανέλαβε και πάλι δράση και με σουτ στο 50 λεπτό διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Η επόμενη ευκαιρία ήταν στους φιλοξενούμενους με το αδύναμο πλασέ του Τσατσάκη να καταλήγει στην αγκαλιά του Γαλανάκη. Στην αμέσως επόμενη φάση ο Κουτάντος άλλαξε ωραία την μπάλα με τον Κόκκινο, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και έστειλε για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα, ενώ ο ίδιος σημείωσε και το τέταρτο γκολ στο 60, όταν μετά την ωραία παλιά του Μιχαλακάκη απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και ανέβασε το δίκτυο του σκορ στο 4-0. Γρήγορα ο Αλμυρός σημείωσε και πέμπτο γκολ, με τον Απλαδά να κερδίζει πέναλτι και τον Σαρή να είναι εύστοχος από τα 11 βήματα, με το 5-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Γάζι.